Στο κέντρο της άμυνας το γνωστό δίδυμο αποτελούμενο από τον Γκάμπριελ Σούρερ και τον Γιώργο Ανατολάκη. Στο αριστερό άκρο της άμυνας τον Γρηγόρη Γιωργάτο. Δεξιά τον Τάσο Πάντο. Στολτίδης του Ρέστη μεσαία γραμμή. Ο Ριβάτο λίγο πιο μπροστά. Και στην τριάδα της επίθεσης από την δεξιά πλευρά ο Κάς. Στη θέση του Μπαμπαγκίδα ουσιαστικά ο Τζόρζεβιτς αριστερά και ο Μιχάλης Κωνσταντίνου προθυμένος στην επίθεση. Ολυμπιακό. Πλάγιο που εκτέλεσε ο Ριβάλτο για τον Πάντο. Ξανά στον Βραζιλιάνο. Συρτά για τον Τουρέι Πάσα. Πρόλαβε και ο Κατσουράνης να απομακρύνει προς τη μην την μπάλα. Η οποία μένει σε ερυθρόλευκα πόδια. Γέμισμα από τον Γιωργάτο. Για τον Κωνσταντίνου που παίρνει την κεφαλιά. 1-0 για τον Ολυμπιακό. Είναι ο Γιάννης ο Κάς, ζητώ συγγνώμη. Ο σκόρερ σε αυτή την σέντρα του Γρηγόρη Γιωργάτου. Πολύ νωρίς ο Ολυμπιακός. Ούτε καν 6 λεπτά είχαν συμπληρωθεί. Και οι ερυθρόλευκοι ανοίγουν το σκορ με την κεφαλιά, την υποδειγματική κεφαλιά του Γιάννη Οκά. Μόλις το 6ο λεπτό. Νάτος ο σκόρερ, ο Γιάννης Οκάς, ο οποίος θα δούμε σε επανάληψη πως κατάφερε να εκμεταλλευτεί αυτήν την υποδειγματική σέντρα και με εξαιρετικό τρόπο να γυρίσει και να νικήσει τον Στέφανο Σορεντίνο η μπάλα στο γάμα, στο δεξί γάμα της εστίας του Ιταλού goalkeeper. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ μόλις το 6ο λεπτό και από άλλη οπτική γωνία κεφαλιά από τον Γιάννη Οκά. Είδατε προσπάθησε ο Σορεντίνο, δεν κατάφερε να φτάσει στην μπάλα. Αυτό ο Ολυμπιακός το είχε ζητήσει όλοι από τους το παίκτες του. Το 6ο λαμπρό από τον Κύπριο. Ο Ολυμπιακός στην επίθεση και τώρα με τον Τζόρτζεβιτς απειλεί για ένα δεύτερο γκολ. Η μπάλα θα καταλήξει out από το διαγώνιο σουτ με το αριστερό του αρχηγού των Ερυθρόλευκων. Ο Ολυμπιακός που θέλει να επιμείνει εκμεταλλευόμενος τον ρυθμό και κυρίως το 1-0 που λίγο νωρίτερα πέτυχε με τον Γιάννη από τον Ριβάλτο. Ποιος θα αλλάξει με τον Οκά. Παλιά του Βραζιλιάνου, ευκαιρία για τον Τουρέο, ο Σορεντίνο σε κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Γιάγια Τουρέ από την παλιά διαβήτη του Ριβάλτο, ποιος τροφοδότησε τον μέσο του Ολυμπιακού και αυτός με κεφαλιά πύλησε την εστία του στον Στολτίδη. Τουρέ δοκιμάζει το σούτ, είναι πολύ δυνατό, πέρα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό που επιμένει τώρα με την Ριβάλτο στη μεγάλη περιοχή ο Βραζιλιάνος, παραξιστά από το αριστερό δοκάρι να καταλήξει out. Μία ανάσα για δεύτερη φορά στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός κοντά στην επίτευξη ενός δεύτερου τέρματος. Αυτή τη φορά με το σουτ δυναμίτη του Τουρέ. Δείτε με το δεξί. Μπάλα τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Σορεντίνο. Και στην εξέλιξη της φάσης, ενώ βλέπουμε και από άλλη οπτική γωνία, όπου κατέληξε το σουτ του Τουρέ, αφρικανό μέσο του Ολυμπιακού. Ενώ ο Ριβάλτο εκτελεί το κόρνερ. Κεφαλιά από τον Αλεξόπουλο. Ακόμη πιο μακριά από τον Τσάνκο, σούτ από τον Οκά. Με την μπάλα να κοντράρει, γέμισμα του Στολτίδη. Με τον Οκά στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Αποφύγει τον Τσιρίλο. Το σούτ άστοχο. Ήταν σε πολύ καλή θέση ο Γιάννης Οκάς. Από τον Τουρέ που χάνει από την παρέμβαση προς τη μήνυ του Λιμπερόπουλου. Αλλά ξανακερδίζει έξυπνα εκεί ο μέσος του Ολυμπιακού. Και δείτε τι πάσα βγάζει για τον Κωνσταντίνου. Ριβάλτο. Προσπίζει στον Τσιρίλο. Το σούτ, το Σορεντίνο με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα. Να εξελιχθεί. Πάντως, απέφυγε τον Σέσαρ. Φύγει για τον Τουρέ. Αυτός στον Τζόζεβιτς, το σούτ με το δεξί out. Δεν είναι για το καλό του. Έχει 4 για τον Ολυμπιακό. Κεφαλιά του Ριβάλτο, η μπάλα out. Μεγάλη ευκαιρία με τον Βραζιλιάνο να χτυπάει με τη γροφιά του το κεφάλι του, το μέτωπό του. Καθώς θα μπορούσε να είχε διαφορετική κατάληξη αυτή η φάση από το κόρνερ του Γρηγόρη Γιωργάτου. Δείτε ξανά. Αντίστροφη αλλαγή από τον Φερνάντο Σάντος. Κωνσταντίνου παίρνει την κεφαλιά. Ο Αλεξόπουλος πάνω στον Ριβάλτο που δοκιμάζει με το αριστερό. Μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Ολυμπιακό με ένα ακόμη γκολ. Το 7ο συνεχόμενο του Βραζιλιάνου.
στις αγκαλιές των συμπαιχτών του ο Βραζιλιάνος, ο οποίος σκοράρει για μία ακόμη φορά με το αριστερό. Δείτε πως σχηματίζει την φανέλα της ομάδας του στον αέρα. Η αφιέρωση Λάμπρο Μπαλάφα είναι για την σύζυγό του. Και δείτε από την κεφαλιά του Κωνσταντίνου όλα ξεκίνησαν, την απομάκρυνση του Αλεξόπουλου πάνω στον Βραζιλιάνο, ένα κοντρόλ και το σούτ με το αριστερό δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Στέφανο Σορεντίνο. Την μπάλα σαν τηλεκατευθυνόμενη στην αριστερή γωνία της εστίας του goalkeeper της ΑΕΚ. Από την κεφαλιά του Κωνσταντίνου την απερισκεψία του Αλεξόπουλου. 2-0. Ολυμπιακός το 21ο λεπτό του δευτέρου μέρους από μία ακόμη οπτική γωνία. Το 2-0 για τον Ολυμπιακό από τον Ίβιτς παραχώρησε το πλάγιο. Εκτέλεσε γρήγορο ο Γιωργάτος για τον Στολτίδη. Και εδώ αγωνιά από τον Στολτίδη στον Ίβιτς. Ο Τσίκινης συγκρατεί τον Λιμπερόπουλο. Απερισκεψία από τον Στολτίδη, ο οποίος θα αποβληθεί. Και βλέπετε η αντίδρασή του τα λέει όλα. Πάνω στον εκνευρισμό του ο μέσος του Ολυμπιακού αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο και αποβάλλεται κεφαλιά του Γεωργία. Σοάρες πάσα με το κεφάλι για τον Ίβιτς. Λιμπερόπουλος, από δεξιά ο Λάκης στη μεγάλη περιοχή, θα αποφύγει τον Σούρερ, σουτάρει με το αριστερό η μπαλά out. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Βασίλη Λάκη που όπως και στο πρώτο ημίχρονο στη μάχη του τίτλου. Σοάρες για τον Λιμπερόπουλο που σουτάρει με το αριστερό η μπάλα στο δοκάρι, ευκαιρία για τον Λάκη που αυτή τη φορά θα δει τον Αντώνη Νικοπολίδη να απομακρύνει. Και δείτε εδώ το σουτ με το αριστερό η μπάλα στο δεξί δοκάρι, ευκαιρία για τον Λάκη, ο Νικοπολίδης θα αποκρούσει, έχω την αίσθηση, πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή. Και θα δούμε από άλλη οπτική γωνία. Για να δούμε και από αυτήν την οπτική γωνία το σουτ του Λάκη. Πολύ δύσκολο να πει κανείς αν η μπάλα είχε περάσει ή όχι την τελική γραμμή. Πάσα στον Τζόρτσεβιτς, ποιος γυρίζει ξανά στον Κύπριο. Η πάσα για τον Ριβάλντο, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. 3-0. Δεύτερο γκολ από τον Βραζιλιάνο και εδώ η λέξη τέλος σε αυτήν την αναμέτρηση. Με τον Ριβάλντο να δέχεται παλιά λουκούμι από τον Μιχάλη Κωνσταντίνου και να ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο και αυτήν την επιθετική προσπάθεια των γηπεδούχων στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακός σφραγίζει αυτήν την πολύ σημαντική νίκη, την πιο σημαντική ίσως μέχρι στιγμής, απέναντι στην δεύτερη του πρωταθλήματος, στην ΑΕΚ, η οποία θα βρεθεί πίσω από τον πρωτοπόρο την στιγμή που έχει σφυρίξει τη λήξη ο Ηρακλής Τσίκινης. 9 βαθμούς. Εδώ θα δούμε το τρίτο γκολ των γηπεδούχων. Κοντρόλ με το αριστερό με το ίδιο πόδι, ιδανικό το ψιλοκρεμαστό από τον Ριβάλντο. Και 3-0.